Αμπένα FM 97 και 7 στο στούντιο Γιώργος Πυρίδης, υποψήφιος Δήμαρχος Αλεξάνδρειας με τη Συνεργασία Πολιτών. Και να πάμε τώρα, θεωρώ εγώ, στο πιο σημαντικό κομμάτι της συνέντευξης, που αφορά τους τέσσερις πυλώνες, τους τέσσερις άξονες του προγράμματός σας, του συνδυασμού σας για το αύριο αυτού του τόπου, με πρώτο τον άξονα της αλληλεγγύης. Αλληλεγγύη, πώς την φαντάζεσαι την αλληλεγγύη? Γιατί πολλή συζήτηση γίνεται για βοήθεια, για συμπαράσταση. Εσείς πολύ σωστά το λέτε αλληλεγγύη. Για να δούμε λοιπόν τι θέλετε να πείτε. Διαφορά η μεγάλη και κύρια είναι μεταξύ αλληλεγγύης και φιλανθρωπίας. Η φιλανθρωπία έχει να κάνει με κάποια αρνά αισθήματα που λογικά τα έχουν όλοι, τα οποία όμως δεν κινητοποιούν τον κόσμο, απλά να αποφύγουν μια κατάσταση. Η αλληλεγγύη κάνει εντελώς διαφορετικό. Στηριγμένη πάντα στα ίδια αισθήματα τα φιλάνθρωπα, ας πούμε έτσι. Λοιπόν, αναγνωρίζει όμως στον δέκτη της βοήθειας και τα ίδια δικαιώματα και τα ίδια και τις υποχρεώσεις, και άρα τον βάζει στο ίδιο ακριβώς βάθο με εκείνον που του δίνει βοήθεια, έτσι ώστε κινητοποιώντας τον να τον κάνει έτσι ώστε να μπορέσει ο ίδιος να σταθεί στα πόδια του και όχι απλά να είναι συνεχώς ιονή ένας δέκτης μιας πολεμικής βοήθειας, μιας φιλανθρωπίας, σε κάστοτε ενός μεγαλώσιμου εφοπλιστή, για παράδειγμα, που έχουμε εδώ στην Ελλάδα τα φαινόμενα της χείρας βοήθειας. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο κόσμος, κάποια δικαιώματά του, όπως είναι το δικαίωμα στην υγεία, όχι επειδή για χύψη λόγους ή κρίση, να το πω έτσι με μια κουβέντα, τον πέταξε έξω από τον κύκλο της αγοράς και της εργασίας, θα πρέπει αυτός να στηρίζεται και το δικαίωμα της υγείας. Και άρα, και μιλάω για παράδειγμα για τις αυτασφάλιστες, μιλάω για τους που ήταν στο ΤΕΒΕ και είναι οι περισσότεροι αυτοί οι οποίοι υστερούνται για το φαρμακευτικής περίπτωσης. Οι άνθρωποι... Και εδώ παρεμπιπτόντω να κάνω μια παρένθεση, γιατί είπαμε να μην ξεχνάμε κάποιες προσπάθειες κάποιων ανθρώπων, την προσπάθεια του Τάσου του Κωστόπουλου. Την έχεις υπόψη, φαντάζομαι. Ναι. Βέβαια σε ένα διαφορετικό κλίμα, αλλά είναι το συνδικαλίζεται πάντα είναι θεμητό. Αναφέρομαι όμως σε ιατρικά ιατροκλινικά κέντρα, αναφέρομαι, και ο κλασικό παράδειγμα και είναι και κοντά μας είναι αυτό της Θεσσαλονίκης, γιατί θέλετε να μιλήσουμε, ή αν θέλετε να μιλήσουμε κιόλας για το ποια είναι η κοινωνική πολιτική στο Δήμο μας, πώς αυτή πραγματοποιείται, με ποια στελέχη, και να δούμε κιόλας και ποια είναι η πραγματικότητα και η κοινωνική ανάγκη την οποία πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος μας και τι ακριβώς κάνει ο Δήμος μας. Λοιπόν, ανέφερα ήδη προηγουμένως για το παράδειγμα του ΔΕΗ. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν ένα-δυο στελέχη, δηλαδή μια ψυχολόγος, μια κοινωνική λειτουργός, η οποία είναι εξειδικευμένα πάνω στο αντικείμενο, και άλλο είναι η διοικητική υπάλληλη. Σε ένα Δήμο ο οποίος έχει ευπαθείς ομάδες, προσγειωμένες και πολυπληθείς, για να προσθέσουμε όλη την κρίση, η οποία έχει δημιουργήσει όλο αυτό το φαινόμενο που αναφέρει προηγουμένως στους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν πλέον να πληρώσουν τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Και άρα τίθενται και εκτός αγοράς και εκτός βασικών κοινωνικών αγαθών. Άρα η ένταση και η προσπάθεια που θα έπρεπε να καταβάλει ο Δήμος είναι πολύ μεγαλύτερη, αλλά δεν έχει τα εργαλεία. Και δεν έχει τα εργαλεία και κοιτάζει και πάλι για άλλη μια φορά στοϊκά, είτε χτυπώντας την πλάτη, είτε κάνοντας ένα κοινωνικό πρωτοπολείο, το οποίο μόνο κοινωνικό πρωτοπολείο είναι. Αυτό το κατακρίναμε και το στιγματίσαμε και στα διοικητικά συμβούλια του κοινωνικού πρωτοπολείου, στα οποία είμαι μέλος. Αλλά και στην συνέντευξη τύπου, που για μας το κοινωνικό πρωτοπολείο σίγουρα δεν είναι μια σακούλα ανά τρεις μήνες για 80 άτομα, τα οποία 80 άτομα μετά από τρεις μήνες θα πρέπει να αλλάχθουν, γιατί είναι κάποιοι άλλοι 80 που επίσης που έχουν ανάγκη, θα πρέπει να μπουν και μετά το μπουν σε μια άλλη διαδικασία. Ότι σας παρακαλώ, αφήστε με 5-6 άτομα να μείνουν και μετά θα αρχίσουμε όλο αυτό το αλυσβερίσι, το ποιος θα μείνει, ποιος θα φύγει, σε μια λίστα της διαχείρισης της μιζέρκειας, η οποία ούτε κανένα δεν τον κάνει ούτε άξιο του πράγματος και ούτε δηλαδή το να επομένεις το πράγμα, να μπαίνεις στη λίστα με όλα τα δικαιολογητικά, τα οποία και αυτό είναι ακόμα ένα στιγματισμός της αξιοπρέπειας και εδώ θα πρέπει να και αυτό να το κοιτάξει ο Δήμος, όπως αυτό το φίλτρο δηλαδή που μπαίνει γιατί δεν μας φτάνουν
αυτά που έχουμε να μοιράσουμε, θα πρέπει να κοιτάξουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο έτσι ώστε να μας στάβουν. Γιατί κανένας δεν μπορεί να, ούτε να περπατάει τόσο άνετα στον δρόμο, ούτε να κοιμάται τόσο με ελαφρύ καρδία, όταν έχει διαχειρίζεται και δημόσιο χρήμα και έχει και, και μια λειτουργία στο Δήμο. Θα, να αφήνει τα πράγματα να εξελιχθούν απλά σαν να είναι ένα φυσικό φαινόμενο, γιατί να κάνουμε κρίση έχουμε κάποιοι θα πεινάσουν στους πολίτες μας, κάποιοι θα έχουν ρεύμα, κάποιοι θα έχουν φάρμακα, κάποιοι δεν θα μπορέσουν να πάνε ποτέ στο νοσοκομείο, κάποιοι δεν θα μπορέσουν να βρουν με γιατρό όταν θα χρειαστούν και θα καταλήξουν και όλα αυτά τα ασθενικά. Πάντως είναι γεγονός ότι η υπολειτουργία ή η μη λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών έχει να κάνει και με την με το σταμάτημα των πόρων από την κεντρική διοίκηση. Έχει να κάνει σίγουρα με τον Καλλικράτη. Έχει να κάνει σίγουρα με τον Καλλικράτη, γιατί όλοι από την αρχή, από όταν εμείς και ο κ. Αλευράς είμαστε με το στιγματίζαμε το κοινό και τον Καλλικράτη. Αλλά είναι αλήθεια αυτό, είναι από 3,5 χρόνια τέσσερα στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο. Τώρα κάποιοι ανακάλυψαν ότι ναι, εντάξει, το μνημόνιο και τι να κάνουμε όλοι μας τα μνημονιακοί. Πάλι με τις ίδιες χλιαρές τοποθετήσεις. Εμείς από τότε λέγαμε το Καλλικράτη είναι ένας προκρούστης. Είναι ένα μοντέλο διοίκησης το οποίο πέρα από το συγκεντρωτισμό, πέρα από το τι κάνει το Δήμαρχο, τελικά όλο αυτό το σύστημα της Δημοτικής Δέξης, ακόμα το Δημοτικό Δήμαρχο Κεντρικό, είναι και ένας προκούς ότι αφορά και δίνοντας αμποδιότητες, δεν δίνουμε πόρους. Αντί να ενδυναμώσει, όπως θεωρητικά θα έλεγε τις υπηρεσίες, ώστε να τις τελεκώσει όπως θα έπρεπε, το εντελώς αντίθετο συμβαίνει. Υπάρχει ένα τεράστιο αλλού, μια υποδομή που ούτως ή άλλως λειτουργούσε όπως λειτουργούσε, κρίθηκε τώρα να κάνει τα δύνατα δυνατά. Ένα πράγμα το οποίο λειτουργεί σε κλίμακα 5, όταν το βάλουμε σε κλίμακα 50, φαντάζεσαι ότι θα πελαγοδρομήσει και είναι το πιο λογικό από αυτές που μπορείς να κάνεις. Αλλά φυσικά τον κ. Δραμπούρης στο μυαλό του είχε να κόψει πόρους, δεν είχε να κάνει μια κρατική μηχανή κάτι σαν Νότια Δανία. Προφανώς είχε να μας κάνει κάτι σαν Νότια Δανία και από το λιπικό πέλαγο. Προσθέτως μιλάω για κρατικό μηχανισμό και δεν μιλάω φυσικά για εθνότητες και για ανθρώπους. Αυτή η κατάσταση συνεχίζεται. Οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτές τις δομές κάνουν περάστιες προσπάθειες και δεν μάθουν κατά χρήμα. Αλλά καλώς ή κακώς όταν είσαι ένας και είναι προβλησμένοι και αυτοί. Όταν είσαι ένας ή δύο με εξειδικευμένη γνώση δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσεις αυτό που έχει. Εγώ